Watch out, here I come. Καλησπέρα. Ασφαλιστικό τετατέτ. Ο Ηλίας ακόμα δεν έχει έρθει. Δεν επιστρέφει, μάλλον δεν έχει γυρίσει από τις υποχρεώσεις του. Μαζί με τον Δημήτρη σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση περί οικονομικών. Καλησπέρα και από μένα. Ή θα τα αφήσουμε εκτός. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, εγώ θα υποσχεθώ κάτι πριν κάνουμε τη συζήτηση, επειδή είναι η δεύτερη φορά που έχουμε στην εκπομπή σου. Και επειδή μπορεί να μην ασχολείσαι με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά είσαι πολιτής πολιτικοποιημένος. Θα χαρώ κάποια στιγμή να είμαστε ανάποδα και να μου πεις εσύ τη γνώμη σου για τις πολιτικές εξελίξεις, όντας και στο χώρο της οικονομίας και εσύ όπως και εγώ, με δεδομένο ότι δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι κομματικός, που δεν είναι κακό, γιατί αν είσαι κομματικός θα έχεις και μια επιμονή σε μια γραμμή που θα περιγράφει το κάθε κόμμα το οποίο μπορεί να στηρίζει κανένας. Οπότε σου χρωστάω ένα κάλεσμα στο 7 με 8 στη δική μου εκπομπή και θα χαρώ και το ξέρεις. Ωραία, χαίρομαι που κοντά μας, θα μας συντροφεύσεις για την επόμενη μία ώρα στο ασφαλιστικό τετατέτ από τον Απόστολο και τον Δημήτρη για σήμερα. Μια εκπομπή λοιπόν που θα κινηθεί κυρίως στον οικονομικό τομέα. Πώς τα είπαμε, Refuels Ban, πώς τα λέγανε. Ποιο λες? Το τελευταίο, το καινούριο που η ονομασία με τα αμοιβαία, προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα. Γιατί ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως είναι κάτι που δεν το ξέρω ή δεν το θυμάμαι. Πώς θα πάρουμε το ομολογιακό που θα είναι διαχρονικό. Τα perpetual λες. Όχι perpetual. Πώς θα είναι το διαχρονικό δάνειο που θα παίρναμε perpetual για πολλά χρόνια. Το perpetual είναι αυτό. Κάπως αλλιώς το είχαν ονομάσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα το θυμηθώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι... βγαίνουν καινούργια στοιχεία και στην αγορά που ίσως κάποια πράγματα δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σου μιλήσω. Να σου πω ότι συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια αρμοκαΐλα, όπως το λέω εγώ, οι ασφαλιστικές, με το τι θα κάνει η ηγεσία της σημερινής κυβέρνησης πάνω στο κομμάτι της νοσηλείας. Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι στη σημερινή εποχή. Έτσι και βγει, δεν ξέρω ποιοι θα ματώσουν, αλλά θα δημιουργηθεί μεγάλο θέμα. Βοήθησε με να καταλάβω, είναι αυτό που είπε ο υπουργός, ότι θέλει να χρησιμοποιείται πρώτα η... πρώτα ΟΕΟΠΗ, έτσι. Όχι, πρώτα η ιδιωτική εταιρεία, εάν έχεις. Ναι. Και μετά το ταμείο. Ναι. Εγώ έχω μείνει στο ότι ο ΟΕΟΠΗ θα καλύπτει, μάλλον δεν θα καλύπτει το κράτος σε ιδιωτική ασφάλιση ό,τι μπορεί να καλύψει ο ΟΕΟΠΗ. Αν έχει προχωρήσει κάτι. Αυτό δεν το έχω. Να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι... το λες. Αν έχει υποθεί έτσι, όσον αφορά τι, δεν θα καλύπτει την ιδιωτική, εννοείς, εάν μια νοσοκομεία παροχή μπορεί να τη δώσει ο ΕΟΠΗ με την ταλαιπωρία του ΕΟΠΗ και την διαδικασία του ΕΟΠΗ, δεν θα σε καλύπτει σε ιδιωτικό φορέ. Θα είσαι αναγκασμένος να πηγαίνεις στον ΕΟΠΗ. Το δημόσιο εντωμεταξύ έχει κρασάρει, ναι, και θα φορτώσει ακόμα περισσότερους πάλι στο δημόσιο. Πες μου ότι αυτό δεν είναι παρανόηση. Κοίταξε, πολλά πράγματα από τις πρώτες σκέψεις αυτής της κυβέρνησης δεν είναι και τα οριμότερα δυνατά, και δεν μιλάω πολιτικά, και νομίζω ότι και εσύ μπορείς να το αναγνωρίσεις αυτό, άσχετα αν είσαι στον ασφαλιστικό χώρο και κάποιο μέτρο μπορεί να σε ευνοήσει ή κάποιο να μην σε ευνοήσει επαγγελματικά. Το τι είναι λογικό και τι όχι, έχουμε όλοι μια αίσθηση. Δεν έχουμε την αίσθηση του υφιστάμενου, της υφιστάμενης πηγής ή χρήσης χρηματοδότησης, αν θέλεις. Κοίταξε, το αν θα ευνοήσει όχι την ιδιωτική αγορά. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια η ιδιωτική αγορά στηρίζει το κράτος. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, γιατί αν φανταστείς ότι οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιριών ξεπερνάνε τα 400-500 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Άρα νομίζω ότι είναι ένα
πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας η ιδιωτική ασφάλιση. Άσχετα αν δεν διαφημίζεται όπως πρέπει. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Εγώ θα προτιμούσα. Από αυτή την εκπομπή. Θα προτιμούσα βέβαια ως άνθρωπος που δεν είμαι στον ασφαλιστικό χώρο να μην βλέπω αριθμούς πίσω από την ασθένεια ή πίσω από, πίσω από το σέρβις που δίνει είτε ο ιδιωτικός είτε ο δημόσιος τομέας. Θα προτιμούσα... Μιλάω για επενδύσεις, δεν μιλάω για... Ναι, αυτό λέω. Θα προτιμούσα να, δω να ακούσεις νούμερα, ούτε την ιδιωτική ασφάλιση ως, ως ένα μοχλό που εξυπηρετεί τους Έλληνες πολίτες να πάρουν υπηρεσίες που δεν έχει ο ΕΟΠΗ ή να πάρουν ταχύτερα υπηρεσίες, πολύ ταχύτερα υπηρεσίες από το σάπιο ελληνικό σύστημα. Και από εκεί και πέρα, ναι, και οι ιδιωτικές επενδύσεις και η συμμετοχή του στο ΑΕΠ και τα έσοδα και οι φόροι και όλα τα υπόλοιπα, συμφωνώ. Βέβαια, Δημήτρη, συμφωνώ κι εγώ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται καμία, δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση σωστή. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπω μια πανικοβλημένη κυβέρνηση, αν θες, που προσπαθεί να μπαλώσει τρύπες. Κάπως έτσι τη βλέπω. Είναι έτσι πράγματι. Κάπως έτσι. Το όλο θέμα όμως οικονομικά είναι ότι οποιοδήποτε θέλει να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί δεν μπορεί, δεν όχι δεν προλαβαίνει, μάλλον για να σου δώσω να καταλάβεις ένα στοιχείο. Στο δημόσιο νοσοκομείο για να κλείσεις ένα ραντεβού, για να πας για εξετάσεις, αν πας τα έκτακτα θα πληρώσεις το 5 ευρώ, mm-hmm, ακόμα, mm-hmm, επειδή είχαν πει ότι θα το καταργήσουν. Αν και γι' αυτό είμαι σύμφωνος προσωπικά. Στο να το καταργήσουν. Να μην το καταργήσουν. Να μην το καταργήσουν. Γιατί αυτά τα χρήματα πάνε κάπου που έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό για να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου οικονομικά έσοδα, έτσι, που δεν έχουν καθόλου έσοδο. Και νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα είναι λάθος να το κάνουν, γιατί οποιοδήποτε πεταγόταν στα εξωτερικά ιατρία, δεν πλήρωνε τίποτα, έτσι φυσικό ήταν, φόρτωνε το δημόσιο φορέα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Και πιστεύω ότι το 5 ευρώ ήταν ένας αποτρεπτικός λίγο παράγοντας. Εν πάση περιπτώσει. Οποιοδήποτε έτσι, απλά γιατί μπλάκα, το λέω πολύ ειλικρινά. Το όλο θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέω: ρίχνουν τουφεκές όλοι. Εάν τυχόν ανοίξει το έργο της ιδιωτικής ασφάλισης, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν η σημερινή κοινωνία, οικονομικά λέω πάντα, στην ιδιωτική ασφάλιση. Είναι ακριβή, εννοείς, η ιδιωτική ασφάλιση είναι... ή η κοινωνία είναι πολύ χαμηλά οικονομικά. Ή κάπου και τα δύο. Κάπου και τα δύο, κάπου στη μέση. Mm-hmm. Εγώ κάπου εκεί το βλέπω. Αλλά πιστεύω ότι οι εταιρείες θα βρουν τρόπο να το λύσουν αυτό το θέμα. Εάν όμως πει, όπως είχε πει ο υπουργός, ότι θα μπει πρώτα η ιδιωτική ασφάλιση σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και μετά ο ΕΟΠΗ, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα έχουν αρκετά προβλήματα, ειδικά οι εταιρείες που αφορούν κυρίως τις ιδιωτικές, ασφάλισης. Λοιπόν, να σου πω κάτι για να γελάσουμε, επειδή έχω έως βέρκο, αλλά φαίνεται μόνο το σβέρκο μου, θα βάλουμε και τις δύο κάμερες, για να φαίνομαι και αν φας. Εντάξει, δεν το είδα, sorry. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι... Όπα, πνίγηκα, αλήθεια λέω. Που αφορά καθαρά την οικονομία γενικά και την κοινωνία. Σε αυτό το κομμάτι, η ιδιωτική ασφάλιση, παράδειγμα. Έχεις ιδιωτική ασφάλιση? Ναι, βέβαια. Έχεις. Άρα είσαι συνειδητοποιημένος. Ξέρεις για ποιο λόγο την έχεις πάρει. Mm-hmm. Οι περισσότεροι κάνουν ασφάλιση και δεν ξέρουν για ποιο λόγο την κάνουν. Αυτό είναι το πιο, άπιστο. Αλλά επειδή έχουμε πει αρκετά για την ιδιωτική ασφάλιση και έχουμε πει σήμερα να μιλήσουμε οικονομικά. Μα είναι. Νομίζεις ότι υπάρχει κάτι σίγουρα που δεν έχει σχέση με την οικονομία? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. να κάνω μία παρατήρηση για του λόγου του αληθές. Επειδή έχουμε αρκετά μεγάλη δραστηριότητα στο Facebook και σαν NSTV και σαν Ένωση Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου, υπάρχουν κάποια group τα οποία μας λένε: παιδιά, εδώ δεν θέλουμε να βάζετε θέματα πολιτικά. Θέλουμε μόνο οικονομικά. Και κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή όμως, πετάχτηκε κάποιος ο οποίος είπε: με συγχωρείτε παιδιά, την οικονομία δεν τη διαχειρίζονται οι πολιτικοί. Και μάλιστα η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρον ιώτα. Άρα λοιπόν πώς γίνεται να βάζουμε θέματα οικονομίας χωρίς να είναι θέματα πολιτικής? Και κάπου εκεί λίγο, αν θέλεις, ίσιοσε το περιβάλλον, ας πούμε, γιατί πράγματι είναι δεμένα. Κοινωνικής άνθρωπης δικτύωσης, εκφράζονται απόψεις πολλές φορές και ακραίες, πολλές φορές και ίσως και πιο ήπιες. Θεωρώ ότι
πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία mm-hmm. και από τις δύο πλευρές. Σαφέστατα πολιτικά είναι οι αποφάσεις, επηρεάζουν όμως πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Yeah. Εδώ λοιπόν θέλω να έρθω να πω ότι, ωραία, ποιο είναι όχι το παιχνίδι αν θες. Ωραία, θα πάρουμε ένα δάνειο για τα επόμενα 100 χρόνια. Ποια είναι η ουσία? Αν μου απλουστεύσει λίγο την ερώτηση, θα ακόμα μπορέσω λίγο, ναι. Τα perpetual λοιπόν. Αυτά τα rebound fund που λέγανε, κάπως έτσι το είχαν βγάλει σαν ονομασία. Λοιπόν, καταρχήν ως προς το θέμα του perpetual, δεν έχει γίνει κάτι αποδεκτό μέχρι στιγμής. Όχι βέβαια. Μία από τις προτάσεις του, κατά τα άλλα, πολύ κατατοπισμένου οικονομολόγου Βαρουφάκη, δεν θα τον κρίνω πολιτικά γιατί έχει πολύ λίγο πολιτικό χρόνο που έχει φανεί. Μία λοιπόν από τις προτάσεις του ήταν ότι υπάρχει ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο το οποίο στέλνει το χρέος στο διηνεκές. Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί. Βέβαια οι τελευταίες εκδόσεις ομολόγων στο διηνεκές είναι πολύ παλιές γιατί δεν είχαν ιδιαίτερη εμπορευσιμότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε κόσμος ο οποίος να θέλει να αγοράσει ένα τέτοιο χρέος και βέβαια όπως καταλαβαίνεις να έχει ένα κουπόνι, μια απόδοση μεγαλύτερη από ένα ομόλογο τακτής λήξης, έστω και 50 ετών. Όσο πιο μακριά λύγει ένα ομόλογο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοσή του. Γιατί έχει τον παράγοντα της αβεβαιότητας. Νομίζω λοιπόν ότι σαν σενάριο έμεινε στη θεωρία το σενάριο των ομολόγων στο διηνεκές. Όλο το υπόλοιπο, ας μην τρέχω όμως, όλο το υπόλοιπο κομμάτι υπήρξε μια διαδικασία η οποία κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Θα μπορούσε να είναι εφικτή στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα όμως? Τα perpetual bonds. Mm. Κοίταξε, τα πάντα πλέον είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ακόμα και το χρέος το δικό μας όπως αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί είναι 80% σε πολιτικά χέρια. Και αυτό ήταν απόφαση. Mm-hmm. Να φύγει το χρέος από το PSI και να πάει στο OSI. Δηλαδή χρωστάμε περίπου 70-80% στα αντίστοιχα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας των χωρών που μας δάνεισαν συν το IMF. Αν λοιπόν υπάρξει μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή περίπου στα 160 δις. Το 80%. Ναι. 180 δις δηλαδή χρωστάμε στα άλλα Υπουργεία των άλλων χωρών. Ναι, καταλαβαίνεις όμως ότι το να είναι και στην ECB βέβαια, έτσι, στους θεσμούς που τους λένε και νομίζω είναι και λάθος γιατί δεν είναι θεσμός, είναι οργανισμός. Το institution είναι οργανισμός. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, γελάω κάθε φορά που την ακούω. Δεν είναι θεσμός, είναι οικογένεια, ξέρεις, είναι άλλες έννοιες. Και τελικά το έχουμε βγάλει αλλού. Όταν κάτι λοιπόν περάσει στα πολιτικά χέρια, είναι 50% δύσκολο και 50% εύκολο. Και μάλιστα είναι με τελείως διαφορετικά κριτήρια από τα κριτήρια της αγοράς που ξέρεις εσύ και εγώ να γίνει κάτι ή να μην γίνει κάτι. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω αν είναι εφικτό ένα κομμάτι του εθνικού χρέους να γίνει ομόλογο στο διηνεκές. Πάντως δεν είναι κοινή πρακτική να γίνει αυτό. Δεν είναι χρηματοοικονομικά επιθυμητό. Άρα δεν είναι και εύκολο ή εφικτό όπως το λένε, έτσι, πως το χαρακτηρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν. Ναι, γι' αυτό και αυτή η λύση ενώ τέθηκε και βέβαια τέθηκε από τον καθηγητή Βαρουφάκη και από τον καθηγητή Τσακαλώτο, γιατί και ο Τσακαλώτος είναι ένας πολύ έγκριτος και διακεκριμένος οικονομολόγος. Εγώ δηλαδή σαν επιστήμονες τους δύο τους αναγνωρίζω αφάνταστα. Έμεινε στις προτάσεις, αν θυμάσαι, στις πολύ αρχές. Ναι, σαν πρόταση μόνο και όχι σαν πράξη τελικά. Βέβαια, για να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα, η επικοινωνία των Ελλήνων αξιωματούχων με τους αντίστοιχους ομολόγους τους, ενώ έγινε πολύ γρήγορα με έναν τρόπο που έλεγε «Έλατε να δούμε τι θα κάνουμε με το χρέος. Δεν θέλουμε το μνημόνιο, δεν θέλουμε την τρόικα, πάμε στο χρέος». Εκεί έπεσε ένα φρένο. Έπεσε ένα φρένο το οποίο έλεγε «Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, το ελληνικό έθνος έχει υπογράψει μια σειρά μέτρων που λέγονται MOU, είναι το Memorandum of Understanding, μια ροή δανείων που θα έρθει από τους θεσμούς», να το πω και εγώ για να γελάσουμε. Και στο άρθρο 60 ή στη σελίδα 6, δεν ξέρω, μου έχει μείνει ένα 6 εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι ένα παράκτημα που λέγεται μνημόνιο. Όταν λοιπόν κουβεντιάζουμε μαζί σας, κουβεντιάζουμε με το ελληνικό έθνος. Δεν μπορείτε λοιπόν να έρχεστε να μας λέτε
αυτή τη σύμβαση ότι δεν θέλετε να την τηρήσετε. Φυσικά, επειδή και εσείς επιστήμονας, μπορείς να καταλάβεις ότι όπως μπορώ εγώ να πάω να κάνω μια ρύθμιση δανείου στην τράπεζα, ή μπορεί οποιοδήποτε να πάει να επαναδιαπραγματευτεί τις οφειλές του. Γιατί κανένας δεν θα φεσώσει μια τράπεζα, γιατί έχει από κάτω εγγυήσεις και έχει και ποινικές ρήτρες κλπ. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μπορεί και ένα έθνος να πάει στους δανειστές με τους οποίους έχει υπογράψει συμβάσεις και βρετανικού δικαίου ακόμα, να τους πει: παιδιά, δεν βγαίνει. Θα αλλάξουμε λοιπόν τους όρους. Ναι, πήγανε πολύ γρήγορα λοιπόν στους όρους. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό το τετράμινο πιστεύεις ότι απλά δίνεται μια παράταση για να έρθουν τον Ιούνιο ή Ιούλιο να κάνουν την πραγματική διαπραγμάτευση? Απόστολε, δεν ξέρω αυτό το τετράμινο χρηματοοικονομικά. Γιατί είναι πολύ. Αν κερδίσαμε κάτι. Είναι πολλές οι οφειλές του ελληνικού. Υποψιάζομαι ότι πολιτικά το να πάρεις ένα τετράμινο σαν μια συμφωνία γέφυρας δίνει στην κυβέρνηση πολιτικό χρόνο να δείξει ότι πρώτον κάτι πέτυχε, πάντα πολιτικά, ίσως να πάρει κάποια μέτρα τα οποία δεν θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό και όχι να πάρει μέτρα τα οποία θα αντισταθμιστούν από, από άλλα μέτρα, τα λεγόμενα equivalence, και αν θέλεις να δώσει και ένα επικοινωνιακό, που δόθηκε τα μέγιστα, ένα επικοινωνιακό πλάς εντός της χώρας, ότι πέτυχα αυτό. Χρηματοοικονομικά δεν νομίζω να πετύχαμε κάτι. Ό,τι πετύχαμε είναι αρκετά αφηρημένο, δηλαδή συμφωνήσανε να έχουμε μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα. Πόσο δεν συμφωνήσανε. Δεν είδαμε ποσό. Πρακτικά δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση έξω πήγε με μία γλώσσα η οποία έλεγε: θέλω ένα χρονικό διάστημα να δω τι γίνεται μέσα, να δω τα οικονομικά μου, επειδή μου πας προπτώσει. Να δω τι γίνεται το μαγαζί. Που νομίζω ότι δεν το ξέρει κανένας. Όχι. Πραγματικά. Όχι. Έτσι. Σε πραγματικούς αριθμούς. Και είναι και ένα κλασικό παράδειγμα για το πόσο πολύ μια αντιπολίτευση, η μεγάλη αντιπολίτευση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, όταν δεν έχει πρόσβαση στην πληροφορία και βρεθεί κυβέρνηση, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και στους Δήμους. Αυτό συμβαίνει παντού, η αντιπολίτευση. Δεν έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτό δεν είναι ένα άσχημο φαινόμενο για την Ελλάδα? Είναι. Το ότι δεν δίνουμε πληροφόρηση. Δηλαδή, δεν μιλάω για τις διαφάνειες και όλα αυτά. Ενώ γιατί δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να πάρουν 2-3-4 μήνες. Χθες είδα, ας πούμε, να σου δώσω μια ενημέρωση που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Όχι, σήμερα ψέματα, σήμερα το είδα στο Facebook. Ένα πολύ καλό φίλο είχε αναρτήσει ότι υπάρχει δυνατότητα στο ΤΕΒΕ, όταν διώκεται ποινικά, νομίζω για μέχρι 20.000 ευρώ, ότι μπορεί να μηδενιστεί το χρέος. Το ξέρεις εσύ αυτό? Τι εννοείς να μηδενιστεί, πώς? Να μηδενιστεί όχι οφειλή, να μηδενιστεί, υπάρχουν κάποια... Ναι, εντάξει, οι περιμερίες. Ναι, και περιμερίες και τέτοια. Και δεν τρέχει καθόλου τίποτα. Και, και μάλιστα λέει ήταν να γίνει το δικαστήριο, ήταν οι τέσσερις που ήταν κάτω από 20 χιλιάρικα και δεν το ήξερε κανένας δικηγόρος. Εννοείς υπάρχει νόμος γι' αυτό, ναι, ή αναλόγως υπάρχει απόφαση δικαστηρίου? Υπάρχει και η απόφαση δικαστηρίου που έγινε μόλις. Υπάρχει διαδικασμένο λοιπόν. Που λέει ότι παιδιά μέχρι 20 χιλιάρικα δεν κυνηγήσετε ούτε ποινικά ούτε τίποτα. Αυτά είναι δυνατόν να μην τα ξέρει αυτός ο οποίος έχει τη σχέση με το ΤΕΒΕ, λέω εγώ? Ναι, η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το ΙΚΑ το ίδιο. Ποια είναι η υποχρέωση σου? Ποια είναι τα δικαιώματά μου? Μας βγάλαν τώρα ηλεκτρονικά ότι μπορούμε να βγάλουμε τα ένσημά μας. Ωραία, μπράβο. Ναι, αυτό είναι πρόσφατο. Όχι, είναι ένα έργο που για μένα θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει γίνει 50 χρόνια πριν. Δόξα τω Θεώ που έγινε. Άντε. Και δεν μπορούμε να πάμε ένα βήμα μετά? Ας γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, λίγο για να το μαζέψουμε, να το κλείσουμε. Η δική μου οικονομική εντύπωση, πέραν των ροών που είπες πριν, ότι έχουμε μεγάλες λήξεις και έχουμε μεγάλες λήξεις στο πέρας του, του τετραμήνου, έχουμε μεγάλες λήξεις, γι' αυτό και δεν μας δώσαν το εξάμηνο. Γιατί με το που τελειώνει το τετράμινο έχουμε μεγάλες λήξεις ομολόγων. Ναι, βέβαια. 19 δις είναι ένα σύνολο μέσα στο τετράμινο. Εγώ σου λέω μετά το τετράμινο μπορεί να έχουμε 21-1, 20-1, 18-1. Γι' αυτό δεν δώσαν εξάμηνο. Γιατί προσπαθούν να μας πιέσουν και από την πίσω πλευρά του χρονικού διαστήματος, αλλά και από την μπροστά. Δηλαδή μας μικραίνουν. Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα νούμερα, ρε Δημήτρη, ναι, πώς θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά? Πώς θα πληρώσουμε, να στο πω διαφορετικά? Και εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Πιέζουν, όπως λες. Συμφωνώ, δεν πρέπει να έχουμε σωστές. Από πού? Από ποιο? Λοιπόν, θα σου απαντήσω οικονομικά και όχι πολιτικά. Η απάντησή μου θα είναι τελείως ελλιπής. Οικονομικά, πράγματι τα νούμερα δεν βγαίνουν και οι επιλογές πολύ σύντομα είναι να γυρίσουμε στην δραχμή ή να μας κουρέψουν το χρέος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να. Οικονομικά. Πολιτικά όμως, επειδή ξαναλέω ότι το 70, 75, 80% του χρέους είναι στον official sector, δεν ξέρω τι μπορεί να συμφωνήσει, ποιος με ποιον, γιατί και με ποιανού επιρροή και να γίνει κάτι άλλο. Ναι. Μέχρι στιγμής πάντως η οικονομική επιστήμη λέει πολύ εύκολα θα μας δώσουν επεκτάσεις λήξεως κεφαλαίων, πολύ εύκολα θα μας δώσουν μείωση επιτοκίου, δηλαδή θα μας δώσουν πολύ εύκολα ό,τι μπορείς να πας να κάνεις εσύ για το στεγαστικό σου στην τράπεζα. Σωστά. Μόνο που εδώ τα νούμερα είναι τερατώδη, δεν είναι στεγαστικό. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε, θα κάνουν χρηματοοικονομικά ό,τι επιτρέπεται να γίνει χρηματοοικονομικά. Τα υπόλοιπα είναι πολιτικές αποφάσεις. Μάλιστα. Okay. Κάνεις και ένα, κάνεις και ένα μουσικό, ναι, ναι. Πάμε για τα δυνατά. Συζήτηση. Εγώ περίμενα να με ρωτήσεις γενικά πώς έχω δει σε βαθμό επιτυχίας μέχρι στιγμής όλη αυτή την έννοια που λέγεται διαπραγμάτευση. Μισό, περίμενε. Περίμενε, ρε. Την πρόλαβα. Όχι. Α, περιμένω. Οικονομικά είπαμε θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, είπαμε, ναι, για τα perpetual. Ναι. Είναι, άρα λοιπόν δεν υπάρχει μάλλον η δυνατότητα να το πράξουν. Νομίζω δεν είναι ψηλά στις πιθανότητες. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ασχολούνται όλοι με την Ελλάδα, ενώ η Ιταλία έχει το δεκαπλάσιο, ίσως και εκατονταπλάσιο χρέος? Ναι. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή στην όλη κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη, και το λέω γενικά,
όλη η Ευρώπη χρωστάει. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποιο κράτος που δεν χρωστάει. Και η Γερμανία η έχει. Ιταλία, σαφέστατα. Η Ιταλία. Κοίταξε, η Ιταλία χρωστάει. Ναι, είναι τρεις. Είναι τρεις. Τέσσερα. Τρεις. Ναι, τρεις, βέβαια. Δεν μιλάμε για δισεκατομμύρια. Με ποιον. Πώς να σου πω. Ποιο είναι το σκεπτικό ότι η Ελλάδα είναι αυτή που είναι επικίνδυνη, λοιπόν, και δεν είναι η Ιταλία. Θα σου πω το εξής. Εάν δεις λίγο το εξωτερικό χρέος της Αμερικής. Καλά, ξεπερνάει τα 16, 18 τετράκια. Όχι, όχι, τρεις, τρεις. 16-18. Ναι, μια διαφορά σου ζητώ συγγνώμη. Η Αμερική κόβει χρήμα. Άκουσε. Δες το στον εαυτό σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πας να δανειστείς από μια τράπεζα, από μια άλλη τράπεζα, από μια άλλη τράπεζα και από μια άλλη τράπεζα. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίσει και φαίνεται ότι δεν μπορείς να αποπληρώσεις. Στην περίπτωση λοιπόν της Ιταλίας, βλέποντας το κόστος χρηματοδότησής της, το χρέος της αποπληρώνεται. Στην περίπτωση της Γαλλίας, η οποία και αυτή έχει ένα θεματάκι και μάλιστα είναι η τρίτη αναβολή που παίρνει για να πάρει μέτρα, νομίζω πήρε μέχρι το 17 που είναι μετά τις, τις εθνικές εκλογές για να πάρει κάποια αντίστοιχα μέτρα με τα δικά μας. Το πρόβλημα λοιπόν ενός χρέους δεν είναι πόσο μεγάλο είναι, γιατί η Αμερική θα έπρεπε να έχει χρεοκοπήσει. Είναι ότι χρηματοδοτείται. Η Ιταλία παράγει. Η Ιταλία παράγει, βαριά βιομηχανία, παράγει. Μπράβο. Η Ελλάδα λοιπόν. Το πρόβλημα λοιπόν γιατί ασχολείται κάποιος με την Ελλάδα είναι γιατί δείχνει ότι αυτό το 220, όσο είναι, 320, όσο είναι, δεν φαίνεται να αποπληρώνεται. Απ' την άλλη πάλι, όταν κάτι δεν αποπληρώνεται, αρνείσαι να το ξαναχρηματοδοτήσεις. Άρα δεν τον αφήνεις να κάνει ελληματικούς προϋπολογισμούς, δηλαδή να είναι τα έξοδά του περισσότερα από τα έσοδά του, γιατί κάνει κοινωνική πολιτική. Δεν το χρηματοδοτείς λοιπόν για το αύριο και σου λέει ότι όχι μόνο αυτό δεν κάνει, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει και το σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ασχολούνται με την Ελλάδα. Και όχι για κάτι άλλο. Ναι. Ωραία. Σου ξαναλέω, πάντα χρηματοοικονομικά. Τώρα, αν πολιτικά έχουμε ηρίδιο κάτω από τη Σαντορίνη, δεν το ξέρω. Πρόσεξε με. Εγώ δεν μπλέκομαι σε αυτά για τον απλούστατο λόγο. Όσοι το ξέρουν, το ξέρουν αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει τις έρευνες. Και ότι υπάρχει. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και ότι η Ελλάδα είναι η Ελλάδα, έτσι. Δεν θα έπρεπε οποιαδήποτε κυβέρνηση λοιπόν χρηματοοικονομικά να στηρίξει τη βαριά βιομηχανία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί Ελλάδα δεν υπάρχει άραγε. Δεν υπάρχει για τους λόγους που σκέφτεσαι και μπορούμε να πούμε. Ποιοι είναι. Αλλά δεν είναι αναστρέψιμη αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι. Γιατί φύγανε οι βιομηχανίες από την Ελλάδα. Γιατί φύγανε οι βιομηχανίες για την Ελλάδα. Υψηλό κόστος. Τι ουσία έχει να βρούμε τους λόγους. Θα σου εξηγήσω. Να ξαναξεκινήσουμε τη βιομηχανία. Αυτό. Ναι, αυτό. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι δείκτης ο οποίος αργεί να αποδώσει. Δηλαδή θέλει επενδύσεις κεφαλαίου εντάσεως, οι οποίοι θα αποπληρωθούν σε 10 χρόνια. Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ποια είναι η στροφή που κάνανε ήδη 5 χρόνια. Καμία. Απομιζούν από ένα λαό που δεν έχει να δώσει. Πρωτογενώς. Σε επίπεδο βιομηχανίας. Θα σου εξηγήσω. Χρηματοοικονομικά και οι δύο ξέρουμε ότι πολύ σωστά αυτά τα οποία κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σωστά το πράξανε. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι. Γιατί συνεχίζουν όμως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και οι επόμενες κυβερνήσεις ή και η επόμενη που θα έρθει από αυτή που βρίσκεται τώρα, με το ίδιο στυλ. Δηλαδή πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενώ βλέπω ότι δεν βγαίνουν χρηματοοικονομικά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είναι απλό. Δεν μπορεί να μου λες ότι θα παίρνει σύνταξη στο δημόσιο στα 55. Γιατί δεν. Αυτή είναι ένα ερώτημα που θα έπρεπε από κάποιον τουλάχιστον να απαντηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις συντάξεις, κόβουμε τις συντάξεις που πληρώναν μια ζωή αυτοί οι άνθρωποι που εργαζόντουσαν. Έτσι. Ωραία, και ξαφνικά σου του λες, ναι, αλλά μπορείς να βγεις στα 55. Να σου απαντήσω, δηλαδή λοιπόν, είναι σαν να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Να σου απαντήσω λοιπόν με ένα απλό παράδειγμα. Η Αυστρία δεν φτιάχνει αυτοκίνητα. Συμφωνούμε. Απόλυτα. Άρα λοιπόν κάθε χώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Συμφωνώ. Στην Ελλάδα συγκριτικό πλεονέκτημα ξέρουμε ότι έχουμε στον τουρισμό, που είναι άχρηστο, στη γεωργία, που είναι μάλλον χάλια, έτσι. Στη γεωργία, στην αλληλεία. Μπράβο. Και ίσως και σε κάποιους τομείς άλλων υπηρεσιών. Ωραία. Νομίζω λοιπόν, με δεδομένο ότι η πρωτογενής βιοτεχνοβιομηχανία καταστράφηκε ή την καταστρέψαν ή την αφήσαν να καταστραφεί, δεν έχει ουσία στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα ή έστω στο πανευρωπαϊκό σύστημα ανταγωνισμού,
η Ελλάδα ξαφνικά να αρχίζει να κάνει κεφαλαιακές επενδύσεις βιομηχανίας. Γιατί το τελικό προϊόν θα είναι, φτηνό, θα είναι ακριβότερο, με τα τωρινά δεδομένα, γιατί αν οι μισθοί μας πάνε στα 300 ευρώ, τελικά φτηνότερο θα είναι. Από μια χώρα που μπορεί να λέγεται Τσεχία. Από μια χώρα που μπορεί να λέγεται Βουλγαρία, η οποία όμως δεν έχει τουρισμό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου ανάμεσά μας. Συμφωνώ ότι σε αυτό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το κάνουμε αρκετά. Αρκετά αλλά όχι καλά. Όχι καλά. Βέβαια το ότι είναι καλά και τι είναι άσχημα είναι υποκειμενικό. Αν μιλήσουμε για δείκτες, ο τουρισμός, το διάγραμμα του τουρισμού πάει, είναι έτσι. Ναι, βέβαια. Είτε είναι σε αφίξεις, είτε είναι σε κρατήσεις, είτε είναι σε αεροδρόμια, είτε είναι σε λιμάνια, είτε είναι σε πλοία που έρχονται στον Πειραιά. Νομίζω ότι θέλανε. Κοίταξε, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή στο πολιτικό παρελθόν. Κάποιοι τα θέλαν, κάποιοι δεν τα θέλαν. Όχι, μπορεί να ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που δεν τα ήθελε και τώρα να προχωρήσει. Εγώ το λέω διαφορετικά. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, όλες αυτές οι πολιτικές μας οδηγήσαν εδώ. Ναι. Σωστά. Ναι. Ας κάνουμε λοιπόν ένα black. Ας μαυρίσουμε ξανά τον πίνακα και να αρχίσουμε να ξαναγράφουμε. Δεν είναι πολύ εύκολο, Αποστόλη, αυτό και νομίζω το συζητήσαμε και λίγο στο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι κάθε κυβέρνηση έχει πολιτικά γραμμάτια να ξεχρεώσει. Και αν ξεχρεώσεις γραμμάτιο σε ένα συνδικαλιστή, που δεν θέλω να πω όνομα. Εγώ θα σου πεις. Δεν ψηφίσεις και όνομα των συνδικαλιστών. Γιατί? Άρα έχουν δύναμη. Έτσι. Αυτό σου λέω. Όταν λοιπόν έχεις να ξεχρεώσεις ένα γραμμάτιο επάνω σε ένα συνδικαλιστή, ο συνδικαλιστής, αν πάρει μια γενική γραμματεία, και δεν θέλω να αναφερθώ και σε όνομα, γιατί πήρε κάποιος μια γενική γραμματεία, και μάλιστα παλιός μου συνάδελφος από τράπεζα, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα τραβήξει ένα μπλακ, θα κοιτάξει να συνεχίσει το συνδικαλιστικό του έργο, το οποίο θα πιέζει για μεγαλύτερους μισθούς, για περισσότερα δικαιώματα. Όχι ότι είναι λάθος, αλλά δεν υπάρχει χρήμα. Μου επιτρέψεις λίγο να πω κάτι. Ο συνδικαλισμός με τη μορφή που υπάρχει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι βλάπτη, δεν παράγει έργο. Ο συνδικαλισμός υπάρχει για να παράγει έργο. Να παράγει μάλλον για αποτέλεσμα. Για να βοηθάει. Να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Να βοηθήσει ώστε να παραχθεί καλύτερο αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα λοιπόν το έχουν κάνει τσιφλίκι. Ναι, πράγματι. Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Για μένα δεν υπάρχει. Η προσωπική μου άποψη ήταν συγκεκριμένη. Κάποια στιγμή μου είχε συζητηθεί ότι μπορούμε να βγούμε από το διέξοδο. Από όλα μπορούμε να βγούμε. Αρκεί να το πιστέψουμε. Αρκεί να το θέλουμε. Ξέρεις, ο συνδικαλισμός ήταν η απάντηση των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν κυβέρνησε. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν κυβέρνησες. Δεν κυβέρνησες. Κανονικά, δεν έβαλες υπογραφές. Ήταν πλαγίος. Αλλά μέσω του συνδικαλισμού ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα τα υπόλοιπα. Ιδιαίτερα το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, ότι ζημιά μπορούσατε να κάνετε, την κάνατε. Ε, βέβαια, δηλαδή, μη κυβερνητικό επίπεδο, την κάνατε όμως. Σαφέστατα. Και γι' αυτό και τώρα έχετε γραμμάτια να εξοφλήσετε σε ανθρώπους οι οποίοι σας στήριξαν. Αυτή είναι λοιπόν η φιλοσοφία. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να τραβήξεις μια γραμμή, γιατί όταν τραβάς γραμμή, πάντα πατάς κάποιο κάλο. Να σου το πω λίγο στη Νέα Σμύρνη, Disneyland να γίνει, που δεν έχει ξαναγίνει, κάποιο δεν θα γουστάρει. Ναι. Δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν ποτέ διαφωνώ. Δεν γίνεται. Μπράβο. Αυτό που έλεγαμε, νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Ηλία στην εκπομπή, από το εγώ στο εμείς είναι μεγάλο το βήμα. Τεράστιο. Είναι τεράστιο. Μήπως όμως πρέπει να αλλάξουμε, γιατί δεν πρόκειται να δούμε προκοπή? Κοίταξε, βλέποντας λίγο. Και το λέω έτσι χαρτολογώντας, γιατί. Βλέποντας λίγο μια μικρογραφία μιας χώρας σε ένα Δήμο. Υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη, το οποίο πάει να πάρει μια τέτοια αντιμετώπιση. Εδώ έξω είναι ο Μύρου. Ναι. Χρόνια τώρα γίνονται θέματα για το τι θα έχει ο Μύρου. Θα έχει κολονάκια, δεν θα έχει κολονάκια, θα παρκάρουμε, δεν θα διπλοπαρκάρουμε, θα βάλουμε παρκόμετρα. Μπάχαλο λοιπόν. Η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος ήθελε κάτι διαφορετικό. Εδώ λοιπόν και 3 χρόνια, ο τότε δήμαρχος, ο οποίος είναι και τώρα δήμαρχος, μάλλον μέσα του είπε: κοιτάξτε να δείτε, μαζί σας δεν μπορώ να βρω άκρη. Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα κάνω κάτι στην Ομύρου, το οποίο οι επιστήμονες μου δώσαν περισσότερα συν από ό,τι πλην. Πάρτε το και το πολύ πολύ να μην με ξαναβγάλετε. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με τον κόσμο, ο κόσμος δεν είναι μια συμπαγής ομάδα. Ο ένας του κλείνει το μαγαζί. Ο άλλος λέει: τι ωραία που περνάει η γυναίκα μου με το μωρό. Ο άλλος όμως λέει: γιατί να πρέπει τώρα από τη μία πλευρά στην άλλη να έχω νησίδα και να πάω 50 μέτρα για να περάσω απέναντι, ενώ τώρα περνάω κάθετα. Ο άλλος μπορεί να λέει: ναι, αλλά μου μάζεψε στο πεζοδρόμιο και ο πεζός απ' έξω δεν μπορεί να βλέπει τη βιτρίνα μου. Αν λοιπόν κάτσεις και ασχοληθείς με ολονόν τα άλλα, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα. Με ρώτησες λοιπόν αν μπορούμε από το εγώ στο εμείς να πάμε. Εάν η κυβέρνηση καταλάβει ότι πρέπει να πάρει
κάποιο πολιτικό κόστος μπορεί να πράξει όπως επιθυμεί η ίδια τελικά. Ναι. Δεν μπορεί να τα βρεις με τους πολίτες. Δεν μπορεί να είναι όλοι χαρούμενοι. Στη δουλειά σου είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι, ούτε στη δική μου είναι όλοι χαρούμενοι. Σε καμία δουλειά. Κοίταξε, σαφέστατα, σε αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Αλλά νομίζω ότι όταν δεν βγαίνουν χρηματοοικονομικά κάποια πράγματα, πρέπει να αναλάβει κάποιος και να πει ρε παιδιά, δεν βγαίνει. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτά και όποιανού τα αρέσει. Ναι, βέβαια. Έτσι. Στην πολιτική, βέβαια, υπάρχει και κάτι που λέγεται προεκλογικές εξαγγελίες. Ναι, ναι, και εκεί κάπου υποτίθεται ότι κάθε κυβέρνηση δεσμεύεται. Η κάθε κυβέρνηση δεσμεύεται με την επιχειρηματολογία που βγήκε. Βέβαια, η σημερινή κυβέρνηση ήδη έχει κάνει κάποια πράγματα που ήταν αρκετά αντίθετη με τις προεκλογικές εξαγγελίες. Και μην ξεχνάς ότι έχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι η παλιά αριστερά. Η κάθετη αριστερά, η αριστερά του πράγματι σκίζω ένα μνημόνιο, η αριστερά του τελικά δεν με ενδιαφέρει να πάω στη Δαχμή, η αριστερά που δεν θέλει καμία ιδιωτικοποίηση, όχι την φτηνή ή την ακριβή, το σκοτωμένο ή το... Απομόνωση. Ναι, κοινώς, είναι το... Έτσι, όχι το κουκουέ, όλα στο κράτος, ναι, ναι, αλλά... Ναι, ρε παιδιά, ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Και η αριστερά η οποία μπορεί να θέλει να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, να μην πληρώσουμε 250-300 δις, και έχει ο Θεός, βέβαια, αδερφέ. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση προς το παρόν πάει να τους κοντράρει αυτούς. Έχει δηλαδή μια ζυγαριά. Έχω και εσάς απέναντί μου, αυτές τις συνιστώσεις όπως τις λέει. Έχω και το χρέος, έχω και τους ξένους. Έχει και μια μοντέρνα προσέγγιση η σημερινή κυβέρνηση. Ναι, αυτό το λίγο χαλαρό. Έχει και μια μοντέρνα. Ναι. Ας πούμε, είδες ότι με τις κουριές, στις κουριές, πάνω στις κουριές, λέω, στην Χαλκιδική, είπανε θα συνεχιστεί το έργο κανονικά, γιατί διάβασα ότι φτάσανε 500 πολίτες από τη μία να λένε δεν θα κλείσει γιατί ζουν οι οικογένειές μας, και 500 από την άλλη οι οποίοι λένε να κλείσει γιατί κάνει περιβαλλοντολογική ζημιά. Άρα τελικά που πέρασε? Πέρασε στον κόσμο που λέει στην ομοίρου όχι μου κλείνει το μαγαζί, ναι αλλά δεν περνάει η κυρία με το καρότσι. Ναι. Πέρασε δηλαδή κάτω κάτω τελικά. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν τελικά η κυβέρνηση πρέπει να παίρνει αέρα και τσαμπουκά από μόνη της. Δεν μπορεί κάτι, να κάτι, το οποίο, κάτι το οποίο δεν το είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ποτέ. Πράγματι. Ναι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, θεωρώ. Χρηματοοικονομικά πιστεύω όμως ότι μπορούμε να βγάλουμε άκρη, αρκεί να αναπτύξουμε όχι βιομηχανία μόνο, γενικά να μπούμε στην ανάπτυξη από μόνοι μας. Έτσι, γιατί πρέπει να πάρουμε, όχι πώς να το πω, πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Και δεν το κάνει κανένας. Αποστόλη, πολιτική με χρέη δεν μπορείς να κάνεις. Ειδικά όταν είναι εξωτερικά. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν θα διαφωνήσω. Οι Ιαπωνέζοι, ας πούμε, οι Ιαπωνέζοι. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, έτσι, το ξέρεις πολύ καλά. Μα δεν χρειάζεται να ασχοληθείς για να καταλάβεις ότι εσύ που έχεις μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση από μένα που είμαι αριστερός, ενδεχομένως να διαχειριστείς διαφορετικά το χρήμα από μένα. Ναι, αλλά όταν δεν υπάρχει χρήμα και υπάρχει οφειλή, πρώτον τι να διαχειριστείς και δεύτερον είσαι 60-70% έγμεο σε αυτό που σου χρωστάς. Οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι τροφοδοτούν το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους τους από την εσωτερική τους οικονομία, έχουν περιθώριο να κάνουν πολιτική. Μόνο γιατί δεν χρωστάνε σε διεθνείς δανειστές. Γιατί οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι είναι πλεονασματικοί. Οι Κινέζοι τους περισσεύουν και ταΐζουν και το αμερικάνικο εθνικό χρέος. Ναι, 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 οι Ιαπωνέζοι έχουν άνοιγμα μεγάλο. Αλλά είναι σε σκιστομάτιδες. Είναι μεταξύ τους. Δεν ναι, είναι στο Γερμανό, στο Γάλλο, στον Άγγλο. Ακούστηκε ότι τα BRICS, η ομάδα που φτιάξανε την άλλη, τους άλλους θεσμούς. Έτσι. Το πλάσαρα ωραία. Έχουν κρίνει, λέει, ένα δάνειο για την Ελλάδα 100 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ναι, ούτε κι εγώ. Θεωρώ ότι όλα μόνοι τους, έτσι, όχι μέσω IMF. Ναι, μόνοι μεταξύ τους. Ναι, μεταξύ τους. Ναι. Ναι. Η Ρωσία πάντως, με συγχωρείς που σε διακόπτω, εχθές ή προχθές ο υφυπουργός εθνικής οικονομίας ή υπουργός εθνικής οικονομίας είπε ότι δεν μπορούμε να δανείσουμε την Ελλάδα γιατί δεν έχουμε κάτι προϋπολογισμένο. Ξυλινό, ψευτικό, το είπε πάντως. Είναι το ρο, δεν είναι, ναι, στο BRIC. Ναι, 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 ναι. Το είπε. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Το είπε μέχρι το κάνω για τους Ρώσους, γιατί είναι τεράστια. Βεβαίως. Έτσι, σαν οικονομία. Και μπαίνει πολιτική, λοιπόν. Και μπαίνει πολιτική, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι επειδή ανοίχτηκε η σημερινή και τωρινή κυβέρνηση προς τη Ρωσία, οι δύο κινήσεις που έκανε με το που πήγε ο Βαρουφάκης
στο Eurogroup. Ο υπουργός εσωτερικών, νομίζω, ήταν στη Ρωσία. Και ο υπουργός, ναι, ναι, ο ένας ήταν εκεί και ο άλλος ήταν στην Κίνα. Πράγματι. Έτσι, δεν ήταν τυχαίοι. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει το πολιτικό, αλλά υπάρχει και ένα στρατηγικό παιχνίδι που σωστά το παίζει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Εάν τον αφήσουν και αν του βγει, μπορεί και να είναι για καλό για τη χώρα. Εγώ αυτό πιστεύω. Κοίτα που με γύρισες πάλι στο πολιτικό. Έτσι, όχι, δηλαδή, κατάσταση αυτή, είπαμε να μιλήσουμε χρηματοοικονομικά. Πάμε, πάμε, πάμε. Εγώ αυτό που ήθελα να, έτσι, να συζητήσουμε σε αυτό το χρονικό, δεν μιλάμε για ασφαλιστικά πια, το κόψαμε λιγάκι σε αυτή τη σημερινή εκπομπή, κυρίως κατά πόσο μπορεί να υπάρχουν επενδυτικά προγράμματα και να επενδύει ο κόσμος σήμερα. Δηλαδή, πώς είναι τα Unit Link, προγράμματα δηλαδή επένδυσης. Θα μπορούσε ο κόσμος να επενδύσει? Δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι μια εποχή που θα μπορούσε ο Έλληνας να επενδύσει, πρόσεξε, για το μέλλον του? Γιατί δεν μιλάω να επενδύσει για να βγάλει κέρδος σε 2-3 χρόνια που δεν υπάρχουν κέρδη πια, έτσι, όταν οι αποδόσεις είναι 0,75. 0. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε? Μικροοικονομικά, αν θα σου απαντήσω μονολεκτικά, θα σου πω όχι. Όχι. Εάν δεχτούμε ότι η πρώτη συνέπεια της ανεργίας είναι να κατεβάζεις τις καταθέσεις σου, αν έχεις, να μειώνεις δηλαδή τις αποταμιεύσεις σου, καταλαβαίνεις ότι η πρώτη προτεραιότητα των ανέργων ή των ανθρώπων που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη μείωση σε αγοραστικές αξίες μισθού ή σύνταξης, mm-hmm, όχι το unit linked δεν είναι, ούτε το ακριβό τυρί, είναι το φτηνό τυρί, η επιλογή παρόχου, και όχι απαραίτητα να είναι ιδεΐας, είναι και ένας άλλος που είναι 5 ευρώ πιο κάτω, ξέρεις, η ύφεση κατεβάζει το βιωτικό επίπεδο. Όταν είσαι σε μια διαδικασία κατεβάσματος του βιωτικού σου επίπεδου, δεν έχεις την καθαρότητα του μυαλού να σκεφτείς ούτε μεσοπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ακόμα και ένα παιδί να έχεις, που είναι υγιέστατη λογική να επενδύσεις για τις σπουδές του, δεν έχεις καμία τέτοια αίσθηση, γιατί κοιτάς να φάει. Και αφού φάει, να κάνει αγγλικά σήμερα. Δεν σκέφτεσαι, αφού τελειώσει τα αγγλικά, πότε θα ξεκινήσει γερμανικά. Δεν υπάρχει αυτό το planning, δηλαδή. Μέσο πληθυσμό, έτσι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα ένας οικογενειακός προγραμματισμός? Δεν το ξέρω. Δεν το μάθαμε ποτέ. Ότι δεν το διδαχτήκαμε, ναι, αλλά δεν το ξέρω όμως αυτό αν υπήρξε. Γιατί δεν νομίζω οι οικογένειες να δουλέψανε χωρίς ένα μίνιμουμ προϋπολογισμό σε καλύτερες χρονιές. Δεν νομίζω. Δηλαδή, μάλλον δεν το διδαχτήκαμε. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Άρα και ακόμα δεν το διδάσκεται. Ακόμα και τώρα δεν διδάσκεται ο οικογενειακός προγραμματισμός. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Μιλάω γενικά για τον προγραμματισμό, mm-hmm, στη ζωή μας. Συζήταγα με κάποιον συνάδελφο ότι πώς μπορούν οι χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες, και έχουν όχι πλεονάσμα, αλλά μπορούν και ανταποκρίνονται στα χρέη τους. Πουλάνε ό,τι είναι να πουλήσουν. Έχουν και πετρέλαιο εκεί πάνω. Έτσι. Εντάξει, η κάθε χώρα έχει κάτι της, έτσι. Εντάξει, η Πολυβοή έχουν. Ναι, η Σουηδία. Είναι μια χώρα η οποία, εντάξει, δεν έχει πολλά, αλλά όχι, έχει ό,τι έχει. Είναι από τις χώρες οι οποίες, όπως και η Ολλανδία, από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν από τα μειωτικά προγράμματα. Πράγμα. Γιατί λέει ότι ενώ εγώ παίρνω 2.500 ευρώ κατώτατο μισθό, όχι στην Ελλάδα, έτσι, μην μπερδευτούμε. Ποιος θα τον μπερδεύσει αυτό? Σουηδία, ας πούμε, ναι, αλλή μόνο. Παίρνει λοιπόν κατώτατο μισθό 2.500. Ο επάγγελτης εργάτης, έτσι. Μπορεί να είναι και δύο, δεν, εντάξει, όχι ακριβώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό το προγραμματίζει από την ημέρα που θα ξεκινήσει την εργασία του για τη σύνταξή του. Από το μισθό. Ποιος τον έμαθε να το κάνει αυτό? Του ήρθε μόνο του, φανεί η ιδέα, δεν νομίζω. Να σε ρωτήσω, είναι από την παιδεία. Να σε ρωτήσω κάτι. Και προγραμματίζουν, πρόσεξε με λίγο, ναι, και πώς θα κάνουν την οικογένειά τους, πώς θα μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Υπάρχει δηλαδή ένας προγραμματισμός. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Όχι ότι είναι σωστό, ναι, πρόσεξε με λίγο. Ναι, ναι. Γιατί είμαστε και λίγο. Μπαίνει σε ένα πλαίσιο, είπα. Ναι, μπαίνει σε ένα πλαίσιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι παίρνει ο μέσος Ολλανδός ή ο Σουηδός. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω τι του μένει. Μου είπε, παίρνει 2.500. Σύμφωνοι.
Εάν όμως η φορολογία του, του τραβάει τα 1500, παράδειγμα λέω, ναι, κάνει προγραμματισμό, ναι, τον έχει διδαχθεί, αλλά στο τι του μένει. Ό,τι και να του μένει είναι ότι τι του παρέχει. Έτσι. Σύμφωνοι, αλλά πρώτα να δούμε τι του μένει για να δούμε τι του παρέχει. Έρχεται συνταξιοδοτούμενος καθηγητής αντίστοιχος δικός μας στα 62 του και ασχολείται με το αμπέλι και τα λάδια στην Καλαμάτα, επειδή έχω τέτοιο γνωστό. Ξένο. Ο είναι Ολλανδός, έτσι. Συνταξιούχος και αυτός και η σύζυγός του στα 62 του. Και οι δύο καθηγητές πανεπιστημίου. Εντάξει. Οι τύποι καθαρίζουν 4-5 χιλιάρικα το μήνα. Από πού? Από τη σύνταξή τους. Πώς? Για την Ολλανδία είναι πολλά λεφτά αυτά. Έχεις καθόλου άποψη? Δεν είναι. Γιατί για την Ελλάδα είναι και ήταν. Για την Ελλάδα είναι και ήταν και είναι και θα παραμείνουν να είναι. Αυτό, θέλω, αυτό ήθελα να σου εξηγήσω. Ότι είναι, είναι κρίμα να μην δομούμε τη ζωή μας βλέποντας για το μέλλον. Δεν το μάθαμε ποτέ. Ας κάνει κάτι κάποιος να ξεκινήσει από κάποια στιγμή. Το 750 ml λαδιού που στέλνει έξω από εδώ το πουλάει νομίζω 60 ευρώ. Πώς να μην είναι 2.500 ο μισθός του μετά, άμα το μπουκαλάκι κάνει 60 ευρώ. Όταν εδώ με 60 ευρώ εμείς παίρνουμε ένα ντενεκέ 17 λίτρα. Ούτε και αυτό το χρυσό δεν έχουμε, σε εισαγωγικά χρυσό δεν έχουμε. Εντάξει, υπεκτιμολογημένο και εκεί βέβαια, έτσι, 60 ευρώ τώρα το λάδι. Εκεί, εντάξει, δεν παράγουν, ναι. Εντάξει, 750 μιλίτρες σου λέω, έτσι. Κάτω ούτε καν λίτρο. Ούτε καν λίτρο. Έτσι, ούτε καν λίτρο. Δηλαδή, ναι, είναι διαφορετική ζωή. Διαφορετικές παροχές. Κάνω συγκρίσεις πολλές φορές και ίσως το κάνω κακώς, αλλά από τη συνήθεια, αν θες, της δουλειάς μου, κάνω συγκρίσεις με το εξωτερικό. Η υγεία στον Καναδά δεν έχει καμία σχέση με την υγεία, όχι στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω ότι μας. Γιατί δεν παίρνουμε. Αυτό θέλω να, έτσι, να κλείσουμε την κουβέντα μας. Γιατί έχει πάει και 9 παρατέταρτο. Γιατί να μην παίρνουμε τα καλά. Μου λες, δεν θέλει ιδιωτικοποιήσεις η σημερινή, έτσι, ή η αυριανή ή οποιοδήποτε. Γιατί να μην παίρνουμε τα καλά από τα ξένα κράτη και έχουμε πάρει όλα τα στραβά. Δηλαδή, Καναδάς, δημόσια υγεία σε γυναίκα η οποία γεννάει, της παρέχει για 15 μήνες ή 20, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα θα είμαι λίγο επιθετικός μαζί σου. Καναδάς, όλα ωραία. Αυτά, αλλά και μείνω 40 έξω. Ναι. Πού να βγεις να τα ξοδέψεις? Θα κάνεις επενδυτικό πρόγραμμα. Εδώ, συν 40. Πας στη Μύκονο. Ναι, βρε, δεν διαφωνώ. Διαφωνήσω μαζί σου. Άρα λοιπόν είναι και οι συνθήκες της χώρας. Στην Ολλανδία δεν βλέπεις τίποτα, βλέπεις μόνο τουλίπες. Η Ολλανδία είναι τόσο φλάτ που βλέπεις και από την Αθήνα. Από την Αθήνα πας στην Ολλανδία, βλέπεις. Δεν έχουν και πολλά να κάνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Άρα όλη μέρα στο σπίτι. Άρα όλη μέρα τίποτα έξοδα, άρα κάνω μια επένδυση. Δεν είναι αλλιώς, εδώ έχεις ήλιο, έχεις θάλασσα, έχεις 14 εκατομμύρια τουρίστες. Γιατί να μην, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί να μην τα εκμεταλλευτούμε σωστά όμως. Μέχρι στιγμής, ό,τι έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει λάθος. Και με λάθος τρόπο. Δεν μπορεί να μου λες ότι δεν θες τις ιδιωτικοποιήσεις στα αεροδρόμια, και επειδή τώρα μου επιτρέψεις τώρα λόγω της δουλειάς μου. Έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα αεροδρόμια της Αθήνας, έτσι. Κοίταξε, η έννοια. Το σταυρό σου και, το... και την προσευχή σου κάνεις για να φύγεις από το αεροδρόμιο της Κρήτης. Η έννοια δεν θέλω. Γιατί αν πιάσει νοτιάς πάνω από 7 ναι, ναι, το ξέρω. Στο Ηράκλειο, δεν φεύγεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν φεύγεις. Πρέπει να πας στα Χανιά για να φύγεις. Μα αυτά είναι ανήκουστα πράγματα στη σημερινή εποχή. Κοίταξε, η σημερινή κυβέρνηση θα θέλει τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν μπορεί να μην θέσει ιδιωτικοποιήσεις, ενώ πώς. Εντάξει, μπορεί να τις θέλει διαφορετικά μαζί της. Ναι, τις θέλει διαφορετικά. Να κερδίσεις, να έχεις μεγαλύτερο κέρδος για το κράτος μαζί σου. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά δεν μπορεί να μου λες ότι τις θες. Τρομάζεις αυτόν που θέλει να επενδύσει. Ο τόπος Κέρκυρα, που. Κάνεις το σταυρό σου, χαιρετάς και την κυρακατίνα που απλώνει. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, αεροδρόμιο. Παραδοσιακά δίπλα. Κολλητά. Αεροδρόμιο για να αφηγείς ιστορίες. Όχι. Θα βλέπεις και την μπουγάδα της Ελλάδας. Την μπουγάδα, ας πούμε. Θα μου πεις, στις άλλες χώρες είναι. Όχι. Αλλά ένα από τα καλύτερα παράδειγμα, θα σου το δώσω σαν ουσιαστικό παράδειγμα, στο Μόναχο, όσο και να θέλουμε να πούμε για τους Γερμανούς. Το καλύτερο γήπεδο αυτή τη στιγμή ποδοσφαίρου που έχει, έτσι, το έχει φτιάξει σε χιτά. Μπορείς να το διανοηθείς, δηλαδή ο χιτάς της, που έχουμε εμείς, έτσι, στην, έξω από την Αττική, να είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο γήπεδο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πώς? Μα το θέμα είναι ότι τι κάνεις. Αν μπορούσαν να φτιάξουν, να βελτιώσουν τις παροχές στα αεροδρόμια,
οι παροχές στα αεροδρόμια, απλά να σου πω ότι μετά τις 8.30 το βράδυ δεν πρέπει να υπάρχει κανένας υπάλληλος μέσα. Mm-hmm. Έτσι. Και νομίζω ότι βρίσκεται. Αλλά είμαστε σε εποχή κρίσης. Πριν από τρία τέσσερα χρόνια ήταν αλλιώς τα πράγματα. Επέτρεψε μου, επειδή και πριν τρία τέσσερα χρόνια ίδια ήταν. Ήταν ακριβώς τα ίδια. Γιατί εγώ αυτή την αίσθηση δεν την είχα παλιότερα. Τώρα, ναι. Σαν ελεγκτικοί μηχανισμοί όπου ελέγχουν τους. Είναι άψογοι. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το κομμάτι έχουμε τηρήσει αυστηρά τα μέτρα και σωστά το κάνουν. Αλλά το γύρω-γύρω, το αν θες, η εξυπηρέτηση υπάρχει μόνο στο Ελευθέρης Βενιζέλος. Ναι, ναι, πράγματι. Έτσι. Πράγματι. Όλα τα άλλα πράγματι. Είναι. Παλιά, τα παλιά. Νομίζω από ότι είσαι σε μια δεκαετία του 70. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να πηγαίνεις στην Κέρκυρα σε ένα από τα πιο. Ο συνδικαλισμός πιστεύεις. Τι φταίει. Συνδικαλισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή φαίνεται. Γιατί, και θα σου εξηγήσω γιατί. Στο Βενιζέλος, γιατί δεν είναι. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι ιδιωτική, αγόρι μου, η εταιρεία. Σωστό. Το έφτιαξε. Ναι, ναι, ναι. Η ιδιωτική εταιρεία που το διαχειρίστηκε. Το τι έκαναν οι άλλες κυβερνήσεις και κάνανε δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, δεν το λέω. Είναι ιδιωτικός όμως ο οργανισμός, γι' αυτό και φτιάχτηκε αεροδρόμιο της προκοπής. Δεν μπορεί να λες βόηθα Παναγιά, αν θα φτάσω στο Ηράκλειο που το αεροδρόμιο γλύφει τη θάλασσα και δεν ξέρεις αν θα φτάσει από κάτω. Και παραλίγο να κόψουν το διαγωνισμό με τα διαχειριστικά των αεροδρομίων που έτρεχε. Που έτρεχε. Εγώ θα σου το πω πολύ απλά. Βλέπεις στην Κέρκυρα, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα, μάλλον ένα από τα καλύτερα νησιά τουριστικά. Έτσι. Πες ότι πιάνει ένα ψηλό βροχο. Όπως είσαι, θα γίνεις παπί. Mm. Γιατί το αεροπλάνο σταματάει πολύ πιο έξω από την διαδικασία και σε πάει λεωφορείο από εδώ μέχρι απέναντι. Μα για ένα απέναντι δεν μπορούσες να φτιάξεις ένα στέγαστρο. Ναι. Που να κλείνει από παντού ή να φτιάξεις δύο φυσούνες. Έστω και παλιότερα, αυτά, ναι. Όχι, και τώρα. Μα αυτά. Είναι τα πιο βασικά. Κοίταξε, θα γίνουν πράγματα. Για να γυρίσουμε λίγο στις αποκρατικοποιήσεις, η προσέγγιση ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά με τις ήδη αποφασισμένες αποκρατικοποιήσεις είναι εξής. Σαφέστατα έχουν πει δεν θα γυρίσουν, δεν θα ακυρώσουν αποκρατικοποίηση που έγινε. Σαφέστατα έχουν πει ότι δεν πρόκειται να πειράξουν αποκρατικοποίηση η οποία είναι σε πορεία. Φαίνεται λοιπόν ότι το μόνο που δεν θέλουν είναι να σκοτώνουν ελληνική περιουσία. Και ένα από τα πράγματα που κατηγορήσαν την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι τελικά δεν κήρυξες πολλούς διαγωνισμούς άγωνους. Και συμπτωματικά ήταν και φίλος σου ο Μπίντερ. Πολιτικά. Βέβαια και αυτό ακόμα στις παρούσες οικονομικές συνθήκες δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια να το χειριστεί. Ναι. Και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί και εμένα με εκφράζει αυτή η πολιτική και όποιος έχει εθνικό φρόνημα δεν θέλει να σκοτώνεται ένα εθνικό ακίνητο. Όσο και να μην είναι δικό σου. Σαφέστατα. Δεν το κανένας δεν το θέλει αυτό. Κανένας, αλλά είμαστε στην εποχή της ανάγκης τώρα. Πρόσεξε με. Η Κέρκυρα έχει απίστευτα κτίρια. Πες μας για άλλο νησί με την Κέρκυρα. Ξέρεις γιατί κόλλησα. Ποιο άλλο. Να σου πω εγώ ποιο θες. Πες τη Ρόδο. Γιατί θα πει και κάποιος κακοποιητός αυτός με την Κέρκυρα. Όλα τα λέει καλά. Να σου πω την Κρήτη. Βέβαια. Έτσι. Η οποία σαν Κρήτη. Χιλιάδες τουρίστες. Θα έπρεπε. Δεν το συζητάω. Έχει απίστευτα ξενοδοχεία. Έχει πάρα πολύ όγκο ξενοδοχείων. Το σέρβις τους είναι άψογο. Δεν είχα παράπονα στην Κρήτη. Δεν είχα παράπονα. Πρόσεξε, στην εξυπηρέτηση. Επειδή η δουλειά, λόγω το ότι είμαι συνέχεια έξω, πάω σε ξενοδοχεία έτσι. Η εξυπηρέτηση που βλέπεις στην επαρχία δεν έχει καμία σχέση με τα κέντρα. Ούτε mm-hmm. της Αθήνας, ούτε της Θεσσαλονίκης. Είναι πιο ανθρώπινη, πιο φιλική. Είναι πολύ πιο ανθρώπινη, πιο προσεκτική στο τι λένε. Πιο προσεκτική στο πώς εξυπηρετούν. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν φοβερή εξυπηρέτηση στα Γιάννενα. Mm-hmm. Ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία, όπου κάναμε μία συνάντηση, υπήρχε η ευγένεια που είχε λείψει από την Ελλάδα στην εξυπηρέτηση. Ναι, ας βάλουμε προστιθέμενη αξία στον τουρισμό μας. Ναι. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ναι. Στο ένα είναι αυτό. Δεν έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό σε ανθρώπους όσον αφορά του πνεύματος που έχουν μυαλά, θεωρώ ακόμα. Ναι. Έχουν φύγει αρκετά. Ναι, έτσι, βέβαια, δυστυχώς. Και ίσως και τα μεγάλα. Δυστυχώς. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να τα κρατήσουμε, δεν πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε. Δεν βλέπει. Εκτός από κάποιες σπασμωδικές κινήσεις, startup και. Δεν υπάρχει βοήθεια. Όχι. Καθόλου. Μηδενική. Και το ΕΣΠΑ δεν αξιοποιείται και σωστά. Ποιο ΕΣΠΑ.
Μα δεν μπορεί να μου λες ότι ένας άνθρωπος είναι νέος, έχει μια ιδέα, θέλει να προχωρήσει, να κάνει μια νέα επιχείρηση και να του λες ότι θα σου δώσω το 30%. Με τι... Ποια έχει εγγύα, δηλαδή αυτό είναι, είναι τρέλα. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου έχει, ο παραλογισμός έχει ξεφύγει τελείως. Μήπως είναι και λίγο απατεώνας ο Έλληνας όμως, και αν του δώσει το 70. Και αν, αν του δώσει το 70. Δεν το έχουμε κάνει. Αυτή την καραμέλα και την πιπίλα τη λέμε συνέχεια, ότι ο Έλληνας είναι απατεώνας. Όχι, γιατί... καταρχήν, εγώ είπα μήπως. Να σου πω κάτι. Όλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι απατεώνες. Όχι, αλλά ο startup. Ο startup όταν είναι επιχειρηματίας. Εγώ θα σου εξηγήσω. Είναι όμως ένας μελλοντικός επιχειρηματίας, ναι, που αν δεν τον βοηθήσει στα πρώτα στάδια, στα πρώτα 2-3 χρόνια. Α, ναι, ναι, δεν θα, ναι, βέβαια. Έτσι, δεν θα ξεκινήσει καν. Όχι, θα ξεκινήσει γιατί το πιστεύει. Θα βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Θα το παλέψει ακόμα, και γιατί κλείσει. Ο Έλληνας το παλεύει, ναι, και θα κλείσει. Και θα πει αησυχτήρι εσείς και ο γρίλος σας. Εγώ βέβαια διαφωνώ με την προσέγγιση σου. Διαφωνώ με την προσέγγιση σου ότι ο Έλληνας είναι λίγο απατεώνας, δεν είναι καραμέλα, αλλά είναι δικαίωμά μου να έχω μια διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει βάλει πάρα πολύ το χέρι του για το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, και όσο πιο ψηλά. Πρόσεξε με λίγο. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλούπι. Όχι, σαφώς όχι. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια των κριτηρίων ακόμα. Οι νέοι άνθρωποι, όσον αφορά. Όχι παλιούς. Εγώ μιλάω για τους νέους. Βοήθησε τους να βρουν, ναι, το που δρόμο. Δεν προλάβανε τους. Και να, αν θέλεις, δεν προλάβανε και να βρωμήσουν λίγο. Πράγματι. Δώσ' τους τη δυνατότητα να γίνουν σωστοί επιχειρηματίες. Πράγματι. Εκπαίδευσέ τους να γίνουν μάνατζερ και εκπαίδευσέ τους να γίνουν ηγέτες. Καταρχήν, εκπαίδευσέ τους να βρουν μια δουλειά και να βάλουν άλλους πέντε να βρουν και αυτοί άλλη μια δουλειά, να φτιάξει την ανεργία. Ας μην γίνει μάνατζερ. Ας είναι μελλοντικός μάνατζερ. Ναι, ναι, ναι. Το λέω από την άποψη ότι όλα αυτά τα στάδια. Πάντως φταίμε κι εμείς. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Ωραία, τα είπαμε. Ξαναλέω ότι επειδή περνά πολύ ωραία στην εκπομπή και έχουμε κάνει και ενδιαφέρουσες εκπομπές και με τον Ηλία, θα χαρώ κάποια στιγμή να έρθεις να σου κάνω εγώ τις πολιτικές ερωτήσεις. Okay. Βλέπω λίγο ότι την πολιτική δεν την πολύ γουστάρεις. Όχι, όχι. Δεν έχω κάποια. Εντάξει, δεν έχουμε και αντικείμενο σε μια ασφαλιστική εκπομπή, βέβαια. Θα σου εξηγήσω λίγο. Όχι, κάνεις λάθος. Έχουμε πολύ αντικείμενο. Α, έχουμε τελικά. Όλα είναι συνυφασμένα. Τέτοια βρώμα και τέτοια, αν θες, δυσοδεία στον ασφαλιστικό χώρο από την πολιτική, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Ναι. Γι' αυτό και δεν θέλω να μπλέκομαι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, όχι, για την ανοιχτή πολιτική σκηνή θα μιλήσουμε. Γενικά, είναι ένας χώρος ο οποίος ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ίσως από τους πιο υγιείς, γιατί ακόμα δίνει χρήμα και επιστρέφει χρήμα στον πολίτη. Πληρώνει, επιστρέφει, έτσι. Ενώ η ίδια η κοινωνία σαν πολιτεία δεν επέστρεψε ποτέ σωστά στον πολίτη το οτιδήποτε θα έπρεπε με βάση αυτά τα οποία πληρώνει. Ναι. Γιατί αν πληρώνα εγώ, που πληρώνω 25 χρόνια που είμαι στο χώρο, μια ιδιωτική ασφάλιση, αυτή τη στιγμή θα έλεγα θα δουλέψω άλλα 10 χρόνια, στα 35 χρόνια λοιπόν θα παίρνω και μια σύνταξη 3.000 ευρώ και θα είμαι και άρχοντας. Εγώ τώρα να πω το εξής. Όμως δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Άσε με όμως να κάνω. Παλιά θα πρέπει να δουλεύω μέχρι τα 70. Άσε με να κάνω όμως μια παρατήρηση. Το κράτος έχει συνέχεια. Οι γονείς μου, οι γονείς σου, οι γονείς τους πήραν σύνταξη. Πήραν εφάπαξ. Μεγάλα, μικρά, μεσαία πήραν ό,τι δικαιούνται από τις κρατήσεις τους. Πρόσεξε. Συμφωνούμε. Μέχρι πριν την κρίση. Προφανώς. Έτσι. Άρα λοιπόν. Γιατί αν μιλήσουμε μετά την κρίση, ναι, οι άνθρωποι που πήραν σύνταξη ήταν λοιπόν, πετσοκομμένοι. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι κακώς εκ καταβολής ελληνικού κράτους έχουμε υποχρεωτικές κρατήσεις στα ταμεία. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Γιατί ακούγεται και αυτό. Sorry. Λάθος. Εγώ δεν πληρώθηκαν άνθρωποι. Μισό. Δεν λέω αυτό. Λέω. Σωστός τρόπος υπολογισμού, συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης, που είναι ένας υγιής κλάδος. Για να μπορέσει. Αν θέλουν! Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε κάλλιστα αύριο το πρωί και ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός που αφορά το συνταξιοδοτικό αύριο το πρωί να δώσει λύση. Με έναν απλό τρόπο. Μπορεί να είναι για το δικό μου μυαλό να είναι απλός, για αυτούς να είναι δύσκολο. Γιατί κάποιοι τρώνε. Mm-hmm. Το λέω ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια. Mm-hmm. Θα μπορούσε αύριο το πρωί λοιπόν να πει: κύριε, ό,τι δώσατε για, σαν εισφορές δεν τις μειώνω. Θα έχετε το 50% από τις εισφορές που δίνετε στο κράτος και το 50% σε έναν ιδιωτικό φορέα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτόματα πάλι θα έχει τις ίδιες κρατήσεις, αλλά δεν θα έχει τις ίδιες μελλοντικές υποχρεώσεις.
το κράτος. Θα μπορούσε να απεμπλακεί, αν θες, θα. Συγχωρείς, αυτό τεινάζει τον προϋπολογισμό στον αέρα. Ποιο προϋπολογισμό? Ποιο προϋπολογισμό? Εάν το ΙΚΑ υπολογίζει να παίρνει αποκρατήσεις Α, εσύ λες ότι θα παίρνει Α δεύτερα. Και βέβαια θα έχει Α δεύτερα πληρωμές στο μέλλον, αλλά θα σκάσει σήμερα. Έτσι κι αλλιώς. Δες το λίγο σε ροή. Έτσι κι θα σκάσει. Γιατί ναι, δεν σκάει, ακόμα δεν έχει σκάσει. Όμως. Καλά. Άσε να το δούμε. Είναι αυτό που λες, μπορεί να το κάνει κάποιος ο οποίος προβλέπει. Όχι... εμείς δεν προβλέψαμε ποτέ. Ναι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Αυτό θέλω να σταθώ. Καμία από τις κυβερνήσεις 50-100 χρόνια πράγματι αυτών των κυβερνήσεων και αυτής της χώρας δεν πρόβλεψε. Ακόμα και, η κυβέρνηση Πασόκ από το 81 και καλά, μετά. Εντάξει, άστο. Που έδωσε στον κόσμο. Τώρα με δουλεύεις. Έδωσε στον κόσμο, ζήσανε γενιές από το Πασόκ. Συμφωνώ. Δεν προέβλεψε να υπάρχει και συνέχεια. Ποια συνέχεια? Να υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα σαν αυτό που λες. Τώρα που έχω, μπορώ να περιορίσω. Μπράβο, μπράβο. Σωστό. Ναι. Όταν είχες. Αυτό που λες όμως δεν γίνεται σήμερα. Όχι σήμερα. Δεν μιλάω. Κλείσαμε αύριο το πρωί, κλείσαμε τα πάντα. Έτσι. Ναι, ρε παιδί, το πώς το λέω όμως. Ότι θα μπορούσε μελλοντικά να χτίσουν κάτι τέτοιο. Πολύ απλά όμως. Με πολύ απλές κινήσεις. Και τη σύνταξη. Γιατί κύριε θες να βγεις στα 60 σου? Στα 65. Mm-hmm. Και όχι στα 65. Έχει πάει στα 65. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις βαρέων και ανθιγεινών. Όχι. Δεν έχει πάει. Άμα δεις, υπάρχει τρόπος μέσα στα ιντερνετικά. Με το πώς υπάρχει ο κανόνας, ποιος είναι, πες. 67 δεν είναι. Όχι, δεν είναι 67, 62 είναι. 62. 62. Στα 67 θα έπρεπε, ή στα 65, να σου πω κάτι που είναι πολύ πιο μαγικό. Ακόμα. Τέταρτος πυλώνας. Έλα. Κανένας δεν το έχει σκεφτεί. Τι είναι αυτό, τέταρτος πυλώνας. Έλα εδώ, θες σύνταξη. Πόσο είσαι, 65. Μια χαρά, υγιής. Έτσι, δεν έχεις πρόβλημα υγείας. Σοβαρό ή δεν έχεις κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. 4 ώρες εργασία και τις υπόλοιπες ώρες, αντί να δουλεύει δηλαδή 8 ώρες, να δουλεύει 4 ώρες. Και βγαίνει σε μια προσωρινή σύνταξη. Παίρνει τη σύνταξή του, η οποία δεν θα είναι υψηλή, άρα χαμηλότερα έξοδα για το κράτος. Είναι κοινωνικό αυτό το θέμα, δεν μπορώ να σου, πω ότι έχω αίσθηση. Όχι, ισχύει. Πόσο... Στο εξωτερικό ισχύει. Δουλεύει. Αποδίδουν οι άνθρωποι πάνω από τα 65 δηλαδή. Να σου πω, όχι πάνω από τα 65, αλλά τα 60 μέχρι τα 65, όταν ο άλλος έχει συμπληρώσει τα χρόνια και θέλει να φύγει στα 60, δεν του λέει φύγε. Τι του λέει? Αν φύγει τώρα θα πάρει 500 ευρώ. Ναι, κάτσε part-time. Κάτσε part-time. Αυτόματα κοινωνικά μπορεί να βοηθάει στο Δήμο. Να κάνει κάποιες δουλειές που ναι, ναι, αναποδίδει, αναποδίδει ηλικιακά. Ένα backup, έτσι, τα back office που λέγανε. Ναι, απλά χειρονακτικά πράγματα. Μπράβο, ναι. Απλές καταστάσεις και θα μπορούσε κάλλιστα να λύσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Τέταρτος πυλώνας. Αν μιλήσει για τέταρτο πυλώνα στην Ελλάδα, νομίζω ότι. Λοιπόν, επειδή έχεις αρχίσει και απαντάς στις ερωτήσεις που θα σου κάνω, έτσι, κράτα το, γιατί. Και για τη σύνταξη, εγώ είναι να σου βρω, πάρα πολύ σοβαρό θέμα το ασφαλιστικό και διόκτωσε με αν κάνω λάθος. Υπάρχει και για τη σύνταξη. Και υγιές ασφαλιστικό να είχαμε, έχουμε τέτοια υπογεννητικότητα που θα τυναζόταν στον αέρα υγιώς σε 20 χρόνια. Απλά μπορεί να τυναχτεί σε 5. Ναι, αυτό ακριβώς. Σαφέστατα. Λοιπόν, η εκπομπή ήταν νομίζω πολύ δυνατή. Πάντα είναι παραγωγικά τα μείγματα. Οκ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα. Από τον Απόστολο και τον Ηλία που λείπει, αλλά και από τον Δημήτρη. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.